Παρακάλεσα τον κύριο Πάνο Λουκά, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, με αφορμή τα 20χρονα, να κουβεντιάσουμε λίγο και να δούμε λίγο αυτή τη γέφυρα, τι την κάνει τόσο μοναδική και κυρίως πώς συντηρείται. Είναι εντυπωσιακές εικόνες που βλέπουμε με τους ειδικούς που επιθεωρούν τις καλωδιώσεις της γέφυρας ή τα υποβρύχια στηρίγματα της γέφυρας, τα θεμέλια της γέφυρας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πάνο Λουκά, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας εσάς και τους τηλεθεατές σας. Εδώ από το εκθεσιακό κέντρο της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, όπου μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια ξενάγηση φοιτητών από την Αμερική. Αχα. Και για να κάνω και τη γέφυρα με το προηγούμενο θέμα, οι οποίοι έχουν ως τελικό προορισμό τους την Μεσσηνία. Πράγματι μια γέφυρα των ρεκόρ. Για να κάνω τη σύνδεση με τα όσα είπατε, όχι μόνο ολοκληρώθηκε 4 μήνες νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα και γενιάστηκε στις 12 Αυγούστου του 2004, εκείνο το λαμπρό καλοκαίρι των ελληνικών επιτυχιών, αλλά ολοκληρώθηκε με βάση τον προϋπολογισμό και βέβαια παρότι πρόκειτο για ένα πολύ σύνθετο έργο χωρίς κανένα ατύχημα. Ναι. Γιατί η ασφάλεια αποτελούσε και αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, αλλά και στην συντήρηση και λειτουργία. Αν είχαν τηρηθεί οι συμβατικοί χρόνοι που συνήθως ολοκληρώνονται τέτοιες κλίμακες έργα στην Ελλάδα, είναι ζήτημα αν θα υπήρχε η γέφυρα σήμερα με τους χρόνους που απαιτούνται για να γίνει ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα. Όμως, να ρωτήσω κάτι. Πόσα αυτοκίνητα έχουν περάσει μέχρι τώρα, έχετε μια εικόνα, από το 2004. Τον Απρίλιο που πέρασε η Ολυμπιακή Φλόγα από τη γέφυρα, είχαν περάσει 77 εκατομμύρια οχήματα. Σήμερα, με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, είναι 80 εκατομμύρια οχήματα. 80 εκατομμύρια. Χρησιμοποίησε τη γέφυρα από την έναρξη λειτουργίας της. Να επισημάνω εδώ ότι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου Χαρέλαος Τρικούπης ανήκει στην πρώτη γενιά των έργων παραχώρησης που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και οι οποίες οδηγήσαν στην υλοποίηση και άλλων έργων και ειδικά του σύγχρονου δικτύου ελληνικών αυτοκινητοδρόμων με παραχώρηση. Πρόκειται για έργα τα οποία υλοποιήθηκαν χάρη στην υποδειγματική συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπου είχαμε και μια πολύ καλή κατανομή των ρίσκων μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αλλά και χάρη στη συνεργασία του γαλλικού ομίλου της Vinci Concessions και των μεγαλύτερων ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών, μεταξύ των οποίων... Καλά, μην το λέτε, γιατί πολλοί θα θυμηθούν τη διαφορά του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, ότι ολοκληρώθηκε πριν την ώρα της μια καταπληκτική γέφυρα, ένα παγκόσμιο αριστούργημα τέλος πάντων, και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να γίνουν οι αυτοκινητόδρομοι που θα συνδέουν τη μία και την άλλη πλευρά της γέφυρας. Είχαμε ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής και δεξιά και αριστερά είχαμε δρόμους της δεκαετίας του 60. Και το δημόσιο χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να φτιάξει δρόμους. Τώρα αφήστε το, μην ξύνετε πληγές. Και για να πω, ναι. Να συμπληρώσω εδώ, αναφέρθηκα στους φοιτητές που επισκέπτονται και στους μαθητές που επισκέπτονται τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επίσκεψη φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στα πλαίσια της υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. Και εκείνο που τους λέγαμε βγαίνοντας από το Πανεπιστήμιο και έχοντας απέναντί μας τη θέα αυτού του μοναδικού έργου, είναι ότι αυτό που εσείς θεωρείτε τώρα δεδομένο, γιατί περισσότεροι έχουν γεννηθεί μετά το 2004, αποτελούσε για τους περισσότερους από εμάς ένα όραμα. Βέβαια. Ένα όραμα από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, το οποίο τελικά υλοποιήθηκε το 2004. Και είναι μια ευκαιρία αυτό να θυμηθούμε και να διηγηθούμε την ιστορία στο στενό πριν την κατασκευή της γέφυρας, όταν το να περάσεις από τη μία μεριά του στενού στην άλλη εξαρτώταν από τις μετεωρολογικές συνθήκες. Θυμόμαστε ότι εκεί υπάρχουν οι ισχυροί άνεμοι στο στενό, που αποτελούσε και μία από τις προκλήσεις κατά την φάση της κατασκευής της γέφυρας. Επίσης τις μεγάλες εξόδους, τις σουρές, την αναμονή. Ναι. Τότε λοιπόν που ξεκινούσαμε το ταξίδι από την Αθήνα και δεν ξέραμε εάν και πότε θα φτάσουμε. Έτσι, γιατί αυτή είναι μία όψη, αλλά νομίζω η πλέον ενδιαφέρουσα όψη είναι ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει προσδώσει στοιχεία ανάπτυξης και στις δύο πλευρές της γέφυρας. Ουσιαστικά έβαλε τη Δυτική Ελλάδα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Ακριβώς τώρα το τρίμηνο της 28ης Οκτωβρίου, η περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και ειδικά η Νάφακτος, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και όλη η πλευρά στο νομό Αιτωλού Ακαρνανίας είναι ένας προορισμός που θα δεχτεί πλήθος επισκεπτών. Επομένως,
Η γέφυρα συντελεί και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Έχει οδηγήσει με βάση μετρήσιμα στοιχεία στην αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και βέβαια στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Που αφαρώ απολύτως. Αλλά προϋπόθεση για όλα αυτά, γιατί επειδή βλέπω ότι τώρα δείχνετε εικόνες από τους αλπινιστές, είναι να συντηρείται υποδειγματικά αυτό το έργο. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε από την έναρξη λειτουργίας το 2004. Με τι συχνότητα γίνεται αυτού του είδους η συντήρηση? Φαντάζομαι είναι επιθεώρηση και συντήρηση έτσι όπου χρειάζεται. Με τι συχνότητα γίνεται στη διάρκεια της χρονιάς? Επιθεώρηση και συντήρηση από ξηρά, από αέρα όπως βλέπουμε εδώ στις εικόνες σας και από τη θάλασσα, γιατί πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η καμπάνια με τους δείτες. Σε ό,τι αφορά τους αλπινιστές, είναι εδώ κάθε καλοκαίρι από την έναρξη λειτουργίας του έργου και νομίζω οι επισκέπτες της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να τους δουν όταν κάνουν τα ακροβατικά τους ή όταν εκτελούν τη χορογραφία τους όπως βλέπετε τώρα πάνω στα καλώδια της γέφυρας. Η υποδειγματική συντήρηση λοιπόν του έργου είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες και είναι προϋπόθεση για να εξασφαλίζεται η συνδεσιμότητα και η πρόσβαση στην περιοχή. Σωστά. Χωρίς διακοπές. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Με ποια δεδομένα έγινε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό αρχιτεκτόνιγμα η γέφυρα? Με ποια δεδομένα? Τι εννοώ? Είναι μια σεισμική περιοχή, είναι μια περιοχή που διέρχονται μεγάλα πλοία και με φορτία πλοία, είναι μια περιοχή που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους παραδοσιακά. Ποια είναι τα δεδομένα που διασφαλίζουν ότι η γέφυρα θα ανταπεξέλθει οποιασδήποτε συνθήκες και αν υπάρξουν? Πρώτον είναι ότι 20 χρόνια υποδειγματικής συντήρησης και λειτουργίας αντιμετωπίσαμε τέτοια φαινόμενα και ανταποκρίθηκε το έργο με βάση το σχεδιασμό του. Όπως αναφέρατε κι εσείς, κατά τη φάση κατασκευής υπήρχαν πάρα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Η περιοχή που βρίσκεται η γέφυρα είναι μια περιοχή που δίνει ισχυρούς σεισμούς. Επομένως, ο σεισμικός σχεδιασμός, ο αντισεισμικός σχεδιασμός ήταν βασική προτεραιότητα. Όπως λέμε, αν συμβεί σεισμός στην περιοχή, είναι καλύτερα να βρίσκεσαι στη γέφυρα. Τι σεισμός? Φαντάζομαι έχει γίνει ένας υπολογισμός με κάποια δεδομένα. Ποιο είναι το όριο που η γέφυρα είναι απολύτως βέβαιο ότι μπορεί να αντέξει? Μπορεί να αντέξει σεισμό με μία περίοδο επανάληψης μέχρι 2.000 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και με μία πιθανότητα πάρα πολύ μικρή να εμφανιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για σχεδιασμό που ξεπερνάει κατά πολύ ό,τι έχουμε βιώσει. Να το καταλάβουμε αυτό. Με δεδομένα 2.000 χρόνων, δηλαδή. Όχι, η ανάλυση και ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη την επανάληψη ενός σεισμού που μπορεί να εμφανιστεί σε μία περίοδο 2.000 χρόνων. Ξεπερνάει κατά πολύ τη διάρκεια ζωής του σχεδιασμού του έργου. Και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Πριν πάτε παρακάτω, αυτό τα 120 χρόνια που είναι η διάρκεια ζωής του έργου, στα 120 χρόνια και μια μέρα το έργο πάβει να είναι χρήσιμο και λειτουργικό. Τι σημαίνει 120 χρόνια διάρκεια ζωής? Αυτό είναι ό,τι προβλεπόταν από το σχεδιασμό και την σύμβαση παραχώρησης. Εξυπακούεται ότι η γέφυρα θα είναι εδώ για πάρα πάρα πολλά χρόνια και για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν και θα διασχίσουν το στενό. Τι σημαίνει το 120 χρόνια? Το 120 χρόνια είναι παράμετρος η οποία λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό και στην κατασκευή του έργου. Όταν λοιπόν έγινε, να θυμίσω ότι η μελέτη και η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε το 1996 με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Εκεί λοιπόν μελετήθηκαν με λεπτομέρεια όλες οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίζαμε. Να θυμίσω ότι έχουμε βάθη στενού 65 μέτρα, έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Επομένως, η αεροδυναμική συμπεριφορά της γέφυρας ήταν επίσης μία από τις βασικές προκλήσεις. Όλα αυτά ελήφθηκαν λοιπόν υπόψη στο σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που προβλεπόταν από τη μελέτη, μία ελάχιστη περίοδος διάρκειας ζωής 120 χρόνων. Εδώ ήταν σημαντική η τεχνογνωσία των εταιριών που ενεπλάκησαν στο σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου και βέβαια η τεχνογνωσία και η εμπειρία του γαλλικού ομίλου της Ζιβενσί Highways. Να πω ότι η γέφυρα είναι και ένα σύμβολο της ελληνογαλλικής φιλίας. Ναι. Έτσι, και ναι. Τον Απρίλιο, όταν η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη γέφυρα, έστειλε δυνατά μηνύματα και συμβολισμούς στην Ελλάδα, στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον κόσμο για την Ελλάδα που προοδεύει και δημιουργεί. Είπαμε για τους σεισμούς, είπαμε για τους ανέμους. Θυμάμαι, είναι σχετικά πρόσφατο το περιστατικό στις ΗΠΑ, ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Υπήρχε μια γέφυρα στην είσοδο του λιμανιού που ένωνε τις δύο πλευρές της πόλης. Ένα δεξαμενόπλοιο χτύπησε, έριξε τη γέφυρα κάτω
και άλλαξε η ζωή στην περιοχή. Και νομίζω ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα. Ο κίνδυνος, ένα μεγάλο φορτωμένο πλοίο. Από λάθος, από αμέλεια, από βλάβη, για οποιοδήποτε λόγο. Πες στη γέφυρα. Λοιπόν, στη γέφυρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε ένα ανάλογο περιστατικό. Αυτό έχει να κάνει με τον αντισεισμικό σχεδιασμό της γέφυρας. Ναι. Επομένως, το σχεδιασμό της και πώς κατασκευάστηκε. Έχει επίσης να κάνει με τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη ό,τι αφορά το μέγεθος των πλοίων που διασχίζουν το στενό και μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση. Έχει να κάνει επίσης με το ότι τελικά στο στενό το μέγεθος των πλοίων που περνάνε καθορίζεται τον ισμό της Κορίνθου, από τη διόρυγα της Κορίνθου. Όπως καταλαβαίνετε, το μέγεθος των πλοίων είναι πολύ μικρότερο. Επομένως, θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα. Και τα πλοία της γραμμής που περνούν Ιταλία είναι από την αποκείμενη για τη γέφυρα, δεν χρειάζεται να περάσουν. Σωστά, από την Πάτρα. Επομένως, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ένα τέτοιο περιστατικό στη δικιά μας τη γέφυρα, την εθνική μας γέφυρα, είναι, θα έλεγα, αδύνατο να συμβεί. Μία από τις αιτιάσεις όταν ανακοινώθηκε το έργο και ο σχεδιασμός του έργου ήταν πολλοί είπαν, μα γιατί δεν έχει ένα τόσο μεγάλο έργο και που τέλος πάντων αλλάζει την περιοχή και την επιταχύνει την ανάπτυξη, δεν έχει μια πρόβλεψη για τρένο. Για ποιο λόγο δεν μπήκε στο σχεδιασμό όταν αποφασίστηκε για να γίνει το έργο αυτό, το τρένο? Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να θυμίσω ότι ακόμα και η ίδια η κατασκευή της γέφυρας όταν έγινε, δεν υπήρχε το σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Ολυμπίας Οδού και της Ιόνιας Οδού. Τότε σύνδεε απλά το Ρίο με το Αντίλιο. Οπότε υπήρχαν ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση και την υλοποίηση αυτού του έργου. Επομένως, να θυμηθούμε λίγο από πού ξεκινήσαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο, αυτό θα οδηγούσε σε άλλο σχεδιασμό και άλλη διαστασιολόγηση του έργου και νομίζω ότι τελικά θα το έκανε το έργο μη βιώσιμο. Mm-hmm. Θα απαιτούσε σημαντικότατες επενδύσεις που νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Και είναι όμως σημαντικό, επειδή θέτεται το ερώτημα για το σιδηρόδρομο, να εστιάσουμε στη σημασία που δίνουμε στην απανθρακοποίηση των μεταφορών. Ναι. Και στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της γέφυρας, έτσι ώστε να μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμα του έργου, αλλά και των χρηστών. Με ποιο τρόπο? Λοιπόν, στη γέφυρα έχουμε μεταξύ άλλων επενδύσει στην αλλαγή του οδοφωτισμού. Σας αναφέρω μερικές από τις πρωτοβουλίες που έχουμε κάνει, έτσι ώστε να μειώνουμε το ποσό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Έχουμε επίσης προχωρήσει σε ανανέωση του εταιρικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα. Έχουμε τοποθετήσει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και γενικά πραγματοποιούμε μία σειρά από επενδύσεις, έτσι ώστε να μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμα του έργου. Όμως για μας σημασία έχει να μειωθεί και το ανθρακικό αποτύπωμα των χρηστών. Η απανθρακοποίηση των μεταφορών και αυτό που ονομάζουμε θετική κινητικότητα είναι για μας μία σημαντική προτεραιότητα. Να δώσω ένα παράδειγμα ότι από τις αρχές του έτους και με αφορμή την 20η επέτειο της γέφυρας βγάλαμε ένα ειδικό προϊόν, το οποίο λέγεται Greeny Pass, δίνοντας μια σημαντικότατη έκπτωση στους κατόχους αμοιβώς ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε και τους χρήστες του οδικού δικτύου να μειώσουν το δικό τους ανθρακικό αποτύπωμα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κλείνοντας με μια κουβέντα, η εικόνα που υπάρχει για την συγκεκριμένη γέφυρα στο παγκόσμιο κατασκευαστικό κλάδο, τέλος πάντων, θεωρείται κάτι εξαιρετικό? Έχει κάποια στοιχεία που την κάνουν να είναι μοναδική και να είναι θέμα συζήτησης? Η γέφυρα είναι πλήρως με συνολικό μήκος περίπου 3 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 2,3 χιλιόμετρα είναι κυρίως γέφυρα. Είναι πλήρως ανεκτημένη, δηλαδή να το πω πολύ απλά, δεν ακουμπάει πουθενά. Από τα 368 καλώδια από τα οποία ανατάται, κάτι το οποίο την κάνουν μοναδική. Ενώ παράλληλα υπάρχουν δύο αρμοί, φανταστείτε τους αρμούς ως δύο ακορντεόν, τα οποία μπορούν να ανοιγοκλείσουν έως και 5 μέτρα σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού. Πρόκειται για ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος σχεδιάστηκε για τη γέφυρά μας. Επομένως, ήταν, είναι και θα είναι ένα σημείο αναφοράς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο μετά την εποπία της κατασκευής σε ό,τι αφορά και τη συντήρηση και λειτουργία έργων υποδομής, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, σε ό,τι μας αφορά, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες με το μέλλον. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα, κύριε Λούκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα θα είναι μια ωραία εμπειρία να διασχίζει κανείς τη γέφυρα ταξιδεύοντας στην περιοχή.